ενώπιον του τριμελούς πλημελιωδικίου σερών θα βρεθούν στις 28 Νοεμβρίου ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών Κώστας Τενεκετζής, μία καθηγήτρια και 7 μέλη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών της περίοδου 2017, από κοινού αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της ψευδούς αναφοράς σε αρχή, ψευδούς βεβαίωσης από κοινού και της παράβασης καθήκοντος. Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία υποψήφιου καθηγητή για τη θέση του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει στην καταγγελία του ο εν λόγω καθηγητής, το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών κατά παράβαση κάθε έννοιας νομιμότητας μοριοδότησαν με 1,5 μονάδες στο κριτήριο «Επιστημονική Παιδαγωγική Συγκρότηση και Κατάρτιση, κατοχή δεύτερου πτυχίου ΑΕΙΤΕΙ» την υποψήφια ΣΜΗ για θέση διευθύντριας σε σχολεία αρμοδιότητας της ΔΕΣΕΡΟΝ, χωρίς ωστόσο αυτή να κατέχει δεύτερο πτυχίο πέραν αυτού που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό της. Σήμερα, ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κώστας Τενεκετζής απαντά στα όσα έχουν γίνει γνωστά, διευκρινίζοντας ότι από την υπόθεση αυτή δεν ζημιώθηκε κανείς και δεν έχει βλαφτεί κανένας εκπαιδευτικός. Υπάρχει μία ημερομηνία για να εκδικαστεί μία υπόθεση και αυτή η υπόθεση θα εκδικαστεί τότε. Επομένως, η απόφαση του δικαστηρίου είναι αυτή η οποία θα κρίνει όλα όσα λέγονται. Κοιτάξτε, ο κάθε ένας που καταγγέλει αναφέρει ζητήματα τα οποία κατά την άποψή του τα θεωρεί τα σημαντικότερα. Το ζήτημα όμως εδώ είναι ότι υπήρχε από την πλευρά του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μια λανθασμένη εκτίμηση. Θα πρέπει να τονίσω όμως ότι από τη λανθασμένη αυτή εκτίμηση δεν βλάφτηκε κανείς. Ούτε ζημιώθηκε κανείς. Πολύ περισσότερο ο ίδιος ο οποίος είναι ο καταγγέλων. Δεν ζημιώθηκε κανείς εκπαιδευτικός από την υπόθεση αυτή. Αλίμονο, το κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο κάνει και λάθη. Τα λάθη όμως αυτά διορθώνονται. Και το λάθος αυτό που έγινε διορθώθηκε επίσης με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Εκείνο όμως που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι δεν βλάφτηκε κανείς, μα κανείς, εκπαιδευτικός από την υπόθεση αυτή.